ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί για άλλη μια φορά έχει ανανεώσει το έλεος του για τους δικούς του, για τους λυτρωμένους του, για την Εκκλησία αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Και θα ήθελα ξεκινώντας να σκεφτούμε ότι πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Τι θα πει το έλεος του Θεού? Το έλεος του Θεού θα πει ότι ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ είμαστε βρώμικοι, ενώ δεν αξίζουμε την εύνοια του Θεού, Εκείνος, αντί να διαλέξει να μας καταδικάσει αιώνια, αυτό που κάνει είναι να μας χαρίσει τον εαυτό Του, να μας δώσει πλούσια τη χάρη Του, να μας δώσει τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ξέρετε, καθώς διαβάζουμε στην προσωπική μου μελέτη τους ψαλμούς, σε ένα ψαλμό που έφτασα πρόσφατα, είναι ο ψαλμός 89, είναι καλό, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, να έχουμε μπροστά μας το Λόγο του Θεού και να κοιτάμε μέσα στο Λόγο του Θεού αυτά τα οποία ακούμε, να τα ελέγχουμε, σαν τους καλούς βερείς οι οποίοι εξήταζαν τις γραφές, λέει ο Λόγος του Θεού, αν έτσι έχουν τα πράγματα. Στον ψαλμό λοιπόν 89, που θα λέγαμε είναι ένας βασιλικός ψαλμός και αναφέρεται στον Δαβίδ, υπάρχει και θα λέγαμε η νήξη εκείνη η οποία μιλάει για έναν άλλο βασιλιά, ο οποίος θα έρθει και θα είναι γεμάτος έλεος. Κοιτάξτε, διαβάζω το χωρίο 34. Λέει, δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου, ούτε θα αθετήσω ό,τι βγήκε από τα χείλη μου. Στο 35 μας λέει ο ίδιος ο Κύριος μας, δεν θα ψευστώ. Στο εδάφιο 33 λέει, ούτε θα σταθώ αναλυθής ενάντια στην αλήθειά μου. Και μιλάει εδώ ο Θεός για τη διαθήκη την οποία έκανε με τον Δαβίδ. Πότε? Αν γυρίσουμε πίσω τις γραφές μας, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, λέει ο Κύριος στον Δαβίδ, του υπόσχεται κάτι. Του λέει το εξής στο 7 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου και κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα από σένα το σπέρμα σου που θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Μιλάει πιο κάτω και λέει, θα στερεώσω τον θρόνο της βασιλείας του μέχρι τον αιώνα. Και στο εδάφιο 16, και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Ο θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα. Και βεβαίως αυτό που λέει ο Κύριος αφορά σε πρώτο βαθμό τον απόγονο του Δαβίδ, τον Σολομώντα, αλλά πηγαίνει και ακόμα μακρύτερα, πηγαίνει προς το μέλλον, καθώς μιλάει για μια αιώνια βασιλεία. Και αναφέρεται βεβαίως στον αιώνιο βασιλιά, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι απόγονος του Δαβίδ. Θυμάστε πως ξεκινάει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Βιβλίων της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του απογόνου του Δαβίδ, του απογόνου του Αβραάμ. Και αυτή η διαθήκη την οποία έκανε ο Κύριος με τον Δαβίδ, αυτή η διαθήκη η οποία ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι μία διαθήκη ελέους. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ότι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού. Χωρίς το έλεος του Θεού είμαστε καταδικασμένοι. Και το έλεος του Θεού το ξέχισε πλούσια επάνω μας ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού. Για κοιτάξτε στον ίδιο ψαλμό, στο εδάφιο 14, λέει, το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται μπροστά από το πρόσωπό σου. Επίσης, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, στον ψαλμό 90 και στα εδάφια 13-14 διαβάζουμε, «Επίστρεψε Κύριε, μέχρι πότε, και γίνε ελεήμονα στους δούλους σου. Χόρτασέ μας με το έλεό σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις ημέρες μας». Προσέξτε αυτή την εναγώνια κραυγή του ψαλμοδού. «Επίστρεψε Κύριε». Ο ψαλμοδός είχε καταλάβει
και θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε και εμείς πάρα πολύ καλά, να το καταλάβουμε πολύ καλά, ότι αν ο Θεός δεν στρέψει το πρόσωπό του στον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι χαμένος. Και καταλαβαίνει εδώ ο ψαλμουδός και λέει, Κύριε, ό,τι και να κάνω εγώ, όπως και να σταθώ μπροστά σου, ό,τι και να σου ζητήσω, εάν εσύ δεν στρέψεις το πρόσωπό σου σε μένα, εάν δεν στραφείς σε μένα, εάν δεν με δεις, τότε είμαι χαμένος. Επίστρεψε, Κύριε. Και τι λέει, χόρτασέ μας με το έλαιό σου από το πρωί. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Η καρδιά μας θα είναι χαρούμενη. Η ζωή μας θα είναι γεμάτη. Και στον Ψαλμό 92 πιο κάτω ξεκινάει ο ψαλμωδός και λέει, είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί στο όνομά σου ύψιστε, να αναγγέλει το πρωί το έλαιό σου. Βλέπετε πόσο συχνή αναφορά γίνεται για το έλαιος του Θεού από το πρωί. Και θυμόμαστε αυτό το οποίο λέει ο προφήτης Ιερεμίας στους θρήνους, εδάφια τα οποία τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές και τα έχουμε απομνημονεύσει και τα έχουμε κηρύξει στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 22, στο χωρίο 22-23 διαβάζω, είναι έλεος του Κυρίου ότι δεν συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι κτιρμοί του, ανανεώνονται κατά τα πρωινά, μεγάλη είναι η πιστότητά σου. Έτσι αγαπητή ψυχή, αγαπητέ μου αδελφέ, να είσαι σίγουρος ότι το ότι σηκώνεσαι το πρωί είναι το έλεος του Θεού. Το ότι περπατάς στη ζωή σου είναι το έλεος του Θεού. Το ότι έχεις τη δουλειά σου είναι το έλεος του Θεού. Αλλά κοίταξε και στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής και στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής, το έλεος του Θεού σε παρακολουθεί, σε ακολουθάει. Και είναι μια πραγματικότητα, αγαπητέ μου αδελφέ, αγαπητέ μου φίλε, την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν ο ψαλμωδός ο Ασάφ περνούσε δύσκολες ώρες, ερωτήθηκε στον Ψαλμό 77:8, ερώτησε, εξέλιπε για πάντα το έλαιό σου. Στο εδάφιο 9, μήπως ο Θεός ξέχασε να ελεεί. Και τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλοιώνεται το δεξί χέρι του υψίστου. Το έλεος του Θεού καλύπτει τον άνθρωπο το δικό του από τη στιγμή που θα ξυπνήσει μέχρι τη στιγμή που θα πάει πάλι στο κρεβάτι, σε ολόκληρη τη ζωή του, μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, είναι μια ευκαιρία σήμερα να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το έλεος του, να είναι ευγνώμονοι η καρδιά μας, να ψάλουμε στον Κύριο και να τον δοξολογούμε, να αναγγέλουμε το έλεος του, να δίνουμε μαρτυρία για το όνομά του. Θέλω να δούμε κάποια γράμματα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Δεν θα ήθελα ποτέ να σκεφτούμε ότι η ανάγνωση των γραμμάτων είναι κάτι μη πνευματικό. Θα ήθελα προσωπικά να σας εξομολογηθώ ότι ο Θεός μου έχει χαρίσει πολλά πνευματικά μαθήματα μέσα από την ανάγνωση των γραμμάτων. Μου έχει δείξει πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ. Και πιστεύω σε όλους μας δείχνει πράγματα. Ο Θεός μπορεί να μας πλουτίσει πνευματικά από το κάθε τι στη ζωή μας. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε. Ο Θεός έχει τους ιδιαίτερους εκείνους πνευματικούς μηχανισμούς για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πρόσωπό Του. Ευχαριστούμε την αδελφή μας την Τζένιφερ, η οποία επιμελείται αυτού του έργου των γραμμάτων. Κινάμε από ένα γράμμα που προέρχεται από την Ανατολική Αφρική και το θέμα είναι οι ακρίδες. Οι ακρίδες. Και μας λέει εδώ το γράμμα αυτό ότι έχει ενσκύψει ένα δεύτερο κύμα αδιφάγων ακρίδων πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο κύμα που κατέστρεψε, μας λέει εδώ, τις σοδιές της Ανατολικής Αφρικής στις αρχές του 2020. Αυτή η επιδρομή των ακρίδων γίνεται στην Κένια, στην Αιθιοπία και στη Σομαλία. Και είναι μια επανεμφάνιση μετά το πρώτο κύμα. Και μας λέει εδώ ότι η εποχή των βροχών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για αναπαραγωγή και προβλέπεται ότι σμήνοι θα εκολαφθούν και θα μείνουν εκεί.
Το δεύτερο κύμα συμπεριλαμβάνει περισσότερες ανήλικες ακρίδες που είναι ιδιαίτερα χόρταγες. Και ένας ποιμένας ντόπιος ζήτησε προσευχή, διότι λέει οι ακρίδες έχουν έρθει στην πιο κατάλληλη εποχή, τη στιγμή που οι αγρότες φύτευαν καινούργιες οδιές. Και μας λέει ότι μόνο ένας μήνος ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου έχει την ικανότητα να καταναλώνει σε μία μέρα ποσότητα φαγητού που καταναλώνουν 35.000 άνθρωποι. Και μας λέει το γράμμα εδώ, η χώρα παλεύει για να αναχαιτήσει τον κορονοϊό, αλλά υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες μήπως ο πληθυσμός πληγεί περισσότερο από την έλλειψη τροφίμων. Καθώς διαβάζουμε αυτό μπορούμε να πούμε εντάξει. Ευτυχώς δεν μένω εκεί. Αγαπητοί μου, ο Θεός θέλει όμως να ενδιαφερθούμε και να προσευχηθούμε. Μα θα μου πεις τώρα, τον ενδιαφέρει το Θεό για τις ακρίδες? Βεβαίως τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει για τις ακρίδες και όπως διαβάζετε στο Λόγο του Θεού τον ενδιαφέρει για τα πουλάκια, για τα άνθη και για τις τρίχες του κεφαλιού μας. Εκείνος είναι που επιτρέπει να εμφανίζονται και εκείνος είναι ο οποίος μπορεί να τις απομακρύνει. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, γιατί σίγουρα το ξέρετε, την 8η πληγή που υπάρχει στο βιβλίο της Εξόδου. Στο Έξοδος, στο κεφάλαιο 10, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, και στα χωρία 18 έως 19, θυμάστε, λέει 8η πληγή οι ακρίδες. Και στα 18-19 λέει ο Μωυσής βγήκε έξω από τον Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος μετέφερε ισχυρότατον δυτικό άνεμο που σήκωσε την ακρίδα και την έριξε στην Ερυθρά θάλασσα. Δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος των πάντων, είναι εκείνος που επιτρέπει τα πάντα και γίνονται, εκείνος που τα αφήνει να εξελίσσονται και με μία κουβέντα του μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Το βλέπουμε από το περιστατικό αυτό με τις ακρίδες. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι εσείς προσευχηθείτε για αυτό. Να προσευχηθούμε λοιπόν για αυτό το πρόβλημα με τις ακρίδες. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα ενεργήσει ανάλογα με τους σκοπούς που έχει, αγαπητοί μου αδελφοί, και ανάλογα με το θέλημά του. Ο κάθε πιστός έχει τα ιδιαίτερα δικά του προβλήματα. Δεν έχουν όλοι τα προβλήματα που έχω εγώ, που έχετε εσείς, που έχουν οι κάτοικοι της Ελλάδος. Ο κάθε πιστός έχει τα ιδιαίτερα δικά του προσωπικά προβλήματα, αλλά επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει επειδή μένει σε ένα ιδιαίτερο μέρος της γης. Μπορούμε να πούμε καλά, τώρα μου μιλάς για την Ανατολική Αφρική, δεν μπορώ να κάνω κάτι λάθος. Μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να προσευχόμαστε. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ, επέβλεψε επάνω σε αυτό το πρόβλημα των αδελφών μας εκεί στην Ανατολική Αφρική και όπως λέει ο λόγος σου και πιστεύουμε το λόγο σου, είναι αληθινός ο λόγος σου, εσύ μπορείς. Εάν είναι η σκοπή σου αυτή και τα σχέδιά σου, μπορείς να το σηκώσεις αυτό το πρόβλημα. Ο Κύριος μας είναι δυνατός πραγματικά. Ένα γράμμα από τον Σαχάμ. Αγαπητοί φίλοι που προσεύχεστε, είναι ο συνεργάτης μας, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει φέτος, είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου σε ανθρώπους από την Ασία, Πακιστανούς, Ιρανούς και ούτω καθεξής. Αγαπητοί αδελφοί που προσεύχεστε, προσευχόμασταν να ξεκινήσει μια ομάδα στην Τουρκία, ομάδα συμμελέτης. Χάρη στις προσευχές σας έχουμε τώρα μια διαδικτυακή ομάδα 35-40 ατόμων. Τουλάχιστον δύο ομάδες συγκεντρώνονται σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην Τουρκία. Δόξα στον Θεό που άκουσε τις προσευχές μας και εργάζεται σε ζωές. Προσεύχεστε. Εξαιτίας της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης, παρακαλώ προσευχηθείτε όλοι όσοι θέλουν να συνδεθούν μαζί μας, να το καταφέρουν και να παρακολουθούν τις βιβλικές συμμελέτες και να διαβάζουν τα έντυπα που δημοσιεύονται κάθε μέρα. Επίσης,
Χρειαζόμαστε προσευχές για Ιρανούς και Αφγανούς να παρακολουθήσουν βιβλικές συμμελέτες και να ενωθούν με ομάδες. Ήδη 1-3 άτομα παρακολουθούν. Είναι μικρός ο αριθμός, αλλά ο Θεός μπορεί να τον αυξήσει παρόλες τις πολύ δύσκολες συνθήκες και τον αυστηρό έλεγχο μέσα στο Ιράν. Παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν τον Χριστό στην περιοχή τους. Έχουμε αρκετούς στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Προσεύχεστε για ανθρώπους που έχουμε μιλήσει και έχουν ανάγκη σωτηρίας. Για ανθρώπους που χρειάζονται πνευματική αύξηση. Για τις βιβλικές συμμελέτες. Για τις συμπροσευχές στην γλώσσα Φάρση. Επίσης προσευχηθείτε οι συνδέσεις, οι διαδικτυακές συνδέσεις να είναι καλές για την Ευρώπη. Ευχαριστώ που πάντα κοπιάζετε μαζί μου με προσευχή. Ο Χριστός να σας ευλογήσει. Ένα αυτό, Σαχάμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το έργο το οποίο γίνεται μέσω του αδελφού μας, του Σαχάμ. Τον ευχαριστούμε επίσης διότι μέσω του διαδικτύου απλώνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σώζονται ψυχές και οικοδομούνται οι πιστοί. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, ότι το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμη Θεού για σωτηρία στον Ιουδαίο πρώτο και στον Έλληνα, και αν θέλετε προσθέστε και στον Τούρκο και στον Ιρανό και στον Σουηδό και στον Άγγλο και στον Αφγανό. Σε κάθε έναν που πιστεύει είναι δύναμη Θεού για σωτηρία. Σε σένα, εάν δεν έχεις δεχθεί το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε την υπόσχεση που μας δίνει ο Θεός μας στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και στα εδάφια 11 έως 13, μάλιστα. Η Γραφή λέει, καθένας που πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Μια που δεν υπάρχει διαφορά και του Ιουδαίου και του Έλληνα. Για το λόγο, βάλτε εδώ, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Τούρκο και στον Σουηδό, στον Ιρανό και στον Άγγλο, στον Αφγανό και στον Γερμανό. Όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού έχουν την ανάγκη του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέει, ο ίδιος Κύριος είναι για όλους, πλούσιος προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται. Προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται. Επειδή ο καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δοξασμένο και ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού μας. Εν μέσω κορονοϊού, ένας 38χρονος άθεος γιατρός από την Ιταλία, ο Τζούλιαν Ούρμπαν, κατάλαβε ότι χρειαζόταν να ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Μοιράστηκε μαζί μας τη δυναμική ομολογία του. Θυμάστε τι έγινε στην Ιταλία με τον κορονοϊό. Θυμάστε τα θύματα, χιλιάδες τα θύματα, χιλιάδες οι προσβεβλημένοι. Είπε λοιπόν αυτός ο γιατρός, ο Τζούλιαν, ποτέ στους πιο σκοτεινούς εφιάλτες μου δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα αυτά που έζησα στο νοσοκομείο μας στη Λομβαρδία αυτές τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Ο εφιάλτης κυλάει σαν ποτάμι και τα κύματα φουντώνουν όλο και πιο πολύ. Στην αρχή ήταν λίγοι ασθενείς, αλλά ξαφνικά έγιναν εκατοντάδες. Δεν είμαστε πια γιατροί. Είμαστε διαλογείς που αποφασίζουν ποιοι θα ζήσουν και ποιους θα τους στείλουμε σπίτι τους για να πεθάνουν. Αν και όλοι αυτοί οι ασθενείς είχαν πληρώσει φόρους για ιατρική περίθαλψη όλη τη ζωή τους. Και όμως αυτή την απίθανη κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο μερικοί γιατροί γνώρισαν τον Κύριο. Ο Δόκτωρ Τζούλιαν θα εξηγήσει. Μέχρι πριν 2 εβδομάδες οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε άθεοι. Είχαμε μάθει ότι η επιστήμη αποκλείει την ύπαρξη του Θεού. Έλεγε ο Τζούλιαν πως κορόιδευε τους γονείς του που πήγαιναν στην εκκλησία. Και όμως όλα αλλάξαν όταν γνώρισε ένα χριστιανό εργάτη που εισήχθη στο νοσοκομείο. Πριν 9 ημέρες, λέει ο Τζούλιαν, ένας 75χρονος ποιμένας μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γλυκής και ευγενικός άνθρωπος. Είχε πάντα μαζί του την Αγία Γραφή και διάβαζε στους ετοιμοθάνατους, κρατώντας το χέρι τους. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Όλοι εμείς οι γιατροί ήμασταν εξαντλημένοι, αποθαρρυμένοι ψυχολογικά, σωματικά εξουθενωμένοι. Όταν είχαμε καιρό τον παρακολουθούσαμε. Έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε άλλο. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα.
Βρισκόμαστε πια σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης. Δύο συνεργάτες μας έχουν πεθάνει και άλλοι έχουν μολυνθεί με τον ιό. Τότε εκείνος και οι συνεργάτες του το κατάλαβαν. Πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Πρώην άθεοι στράφηκαν στον Θεό. Όταν μιλάμε μαζί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ήμασταν λυσαλέοι άθεοι και τώρα καθημερινά αναζητάμε την ειρήνη του με κεφαλαίο το τάφ. Ζητάμε τη δύναμη του Κυρίου για να φροντίσουμε τους ασθενείς. Αργότερα ο Τζούλιαν μας είπε ότι αυτός ο άνθρωπος που έδινε τη μαρτυρία ο ποιμένας πέθανε. Είπε ο άνθρωπος του Θεού παρόλη την ασθένειά του και την κατάστασή του μας οδήγησε στον Θεό και βρήκαμε μια ειρήνη πέρα από κάθε ελπίδα. Ο ποιμένας αναχώρησε για να είναι με τον Κύριο και εμείς θα τον ακολουθήσουμε σύντομα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Δόκτωρ Τζούλιαν είναι γεμάτος ευγνωμοσύνη που ξαναβρήκε τον Θεό. Θα πει «Έχω 6 μέρες που δεν έχω πάει σπίτι. Δεν ξέρω πότε έφαγα για τελευταία φορά». Θέλει να χρησιμοποιήσει την τελευταία του πνοή βοηθώντας τους πονεμένους και θλιμμένους συνανθρώπους του. Η ομολογία του μας θυμίζει ότι αυτή η κρίση έχει βαθύ πνευματικό αντίκτυπο. Ο Θεός εργάζεται στα παρασκήνια. Και λέει ο Κύριός μας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Και αυτό το γράμμα, ξέρετε, στο μυαλό μου δημιούργησε την εξής σκέψη. Να μια σπουδαία απάντηση στο γιατί αυτής της πανδημίας. Γιατί ο Θεός την επέτρεψε, εκτός όλων των άλλων λόγων που μπορεί να σκεφτούμε και βεβαίως δεν μπορούμε να τους σκεφτούμε όλους, γιατί ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Ο Θεός θέλει να σωθούν αθάνατες ψυχές. Γι' αυτό επιτρέπει εκτός των άλλων να υπάρχει αυτός ο ιός. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Και η μαρτυρία μας για αυτό το πρόσωπο είναι η λύση που χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Άρρωστος ή όχι. Σε εποχή πανδημίας ή όχι. Ο Θεός θέλει να εκμεταλλευόμαστε κάθε περίσταση. Να είμαστε, λέει ο Κύριος, πάντοτε έτοιμοι προς απολογία. Thank you.